Φέτος θα ήθελατε να είστε στη τηλεόραση, έστω και με έναν άλλον τρόπο. Όχι, τι εννοείς άλλο τρόπο? Να μας ξυπνάτε στις 10 το πρωί. Α, και να γίνει μια οικογενειακή υπόθεση. Όχι, δεν είναι κάτι που έχω σκεφτεί, κάτι που είπα θέλω να το κάνω. Όχι. Όπως έχω ξαναπεί, δεν είμαι αρνητική. Αν γινόταν η πρόταση, θα το κάνω. Θα το ρισκάρατε να είστε τηλεοπτικά με τον σύζυγό σας? Κοίτα. Δεν ξέρω πώς θα ήταν με τον Χρήστο. Είμαστε έτσι πολύ έντονοι χαρακτήρες και οι δύο. Φαντάζομαι ότι αν θα έπρεπε να εξυπηρετήσουμε κάποιο σκοπό, θα μπορούσαμε να συντονιστούμε και να κάνουμε κάτι καλό. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και μια πανολυθρία. Δεν ξέρω. Αν σου ζητούσαν από τον Αντένα να παρουσιάζεται μαζί με τον Χρήστο το πρωινό, τι θα το έκανες? Λέει, δεν το έχω σκεφτεί, δεν το αποκλείω. Θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον να είμαστε μαζί σε μια εκπομπή. Πάντως, πανολυθρία ήταν γιατί εσείς Χριστίδη όταν διάβασα τη συνέντευξή σας. Δεν ξέρω αν το είδατε πώς αντέδρασε. Τι είδα, τι έπαθε? Διαβάσαν την ατάκα αυτή ότι θα μπορούσε να είμαι τον Χριστό και σηκωθεί και λέει: εγώ φεύγω. Πάμε στο διάλειμμα και δεν ξέρω ποιος θα είναι μετά εδώ. Πλάκα έκανε η Σύση, εννοείται. Εντάξει, δεν έχει κανένα φόβο και από μένα, δεν απειλείται σε καμία περίπτωση. Τους βλέπετε το πρωί? Κοίταξε, τους βλέπω σπάνια και λίγο, γιατί μετά από εκεί, από εσάς που βλέπω, αρχίζει μια διαδικασία για δουλειές και όλα αυτά. Δεν ήμουν ποτέ και άτομο που καθόμουν να δω πρωινό. Πέρα από μια περίοδο που έβλεπα Ελένη, την Ελένη όλων μας, γιατί λατρεύω Ελένη Μενεράκη, αφού και φέτος όταν πήγε στο απογευματινό, χάρηκα, γιατί λέω τουλάχιστον ήμουν ικανή να βλέπω Ελένη και να μην βλέπω τον Χρήστο καθόλου. Είμαι φαν της Ελένης, επειδή μου πιστεύω ότι είναι αυτό που έπρεπε να υπάρχει σε μια πρωινή εκπομπή. Έχουν ακούσει πολλά. Και ο Χριστός και η Σύση. Καλά να πάθουν με αυτά που εκεί που βρεθήκανε, καλά να πάθουν. Ένα από όλα αυτά που σου καταλογίζουν ότι δεν δένουνε. Και αυτό με το δένουνε και τη χημεία. Καταρχήν είναι δύο άνθρωποι που, από όσο ξέρω εγώ, πριν να βρεθούν εκεί, δεν λέγανε ούτε καλημέρα, δεν είχαν βρεθεί πουθενά. Αν λοιπόν από την αρχή είχαν χημεία, δεν θα μου άρεσε καθόλου, σε πληροφορώ. Οι σχέσεις χτίζονται και νομίζω ότι τα παιδιά το έχουν καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αν θες, μπορεί να είναι και άτυχη, γιατί από την άλλη πλευρά, εκτός το ότι είναι κάτι χτισμένο, το δίδυμο είναι και ένα πράγμα, ένα ζευγάρι που εννοείται ότι έχει χημεία, είναι ερωτευμένη, είναι. Και ξέρεις, ίσως αυτή η αντίθεση που υπάρχει, η έντονη, τους βάζει την πυρά πιο εύκολα. Θα και τον Γιώργο κάνεις καθόλου? Θα κάνω και εκεί, άμα ενδιαφέρουν κάποιοι καλεσμένοι που θα έχουν. Τι έχουν τα παιδιά που δεν το έχει ο Χρήστος με τη Σύση? Είναι παντρεμένοι, έχουν ένα παιδί, είναι ερωτευμένοι, δηλαδή είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Είναι πολύ βασικό. Και έχουν και μία παρέα την οποία την έχουν από πέρυσι, όπως εσείς με την Ελεονόρα έχετε μία φοβερή παρέα. Και αυτό για να δέσει και να κουμπώσει θέλει χρόνο. Το συζητάτε καθόλου στο σπίτι, δηλαδή να γυρίσει σπίτι? Όχι. Και να... Όχι, ο Χρήστος το αφήνει όλο αυτό το κομμάτι έξω. Σίγουρα στενοχωριέται, αλλά τουλάχιστον δεν το αφήνει να το δούμε, να μας στενοχωρήσει και εμάς. Δεν χάνει ποτέ το κέφι του. Να ρωτήσω και μια φαν της Ελένης Μενεγάκη, πώς ακούσατε το σχόλιο που έκανε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, για τη μεσημεριανή ζώνη. Είπε ότι, ουσιαστικά είπε ότι εκείνη άλλαξε αυτή τη ζώνη, ναι. Γιατί κάνει, μετέφερε τη δική της εκπομπή απλώς στη μεσημεριανή ζώνη και δεν κάνει την κλασική μεσημεριανή εκπομπή που έχουμε δει, με τα κουτσομπολευτικά, όπως είπε, θέματα. Νομίζω ότι ισχύει αυτό. Έφερε ένα πρόγραμμα πρωινό, δεν έχει κάνει φοβερές αλλαγές. Το έχω δει το μεσημεριανό. Και σε συνδυασμό με τα παιδιά που ακολουθούν μετά, όντως έχει γίνει μια ωραία ζώνη και διαφορετική. Έχετε έναν γάμο έτσι πολύ λαμπερό. Δύο πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Παρ' όλα αυτά, δεν σας βλέπουμε κάθε εβδομάδα στα περιοδικά. Δεν είναι κάτι που. Δεν τρώμε και πολύ χρόνο να είμαστε σε χώρο που μπορούν να μας φωτογραφίσουν, ξέρεις. Γιατί μας αρέσουν πιο πολύ οι ιδιωτικές μας στιγμές. Εκθέτεις τον εαυτό σου. Κοιτάξτε, σε κάποιους ανθρώπους τους πάει να το κάνουν αυτό, ξέρεις. Δεν είναι που πηγαίνει σε όλους. Ο Χρήστος Φερεντίνος είναι από τους μπαμπάδες που συμμετέχει στα παιδιά και στο σπίτι. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς. Και οι ώρες που του περισσεύουν τις περνάει πάντα με τα παιδιά. Ένα τρίτο παιδάκι. Μπα, όχι. Κλείσατε εδώ στο δύο.